Κασία ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν διαβάσουμε προσεκτικά τα όσα ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε στο Πολιτικό, Στέλλα, δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Είπε χαρακτηριστικό ότι μπορούμε ως Κύπρος να συμβάλλουμε σε θέματα που άπτονται της ναυτιλίας και της Μεσογείου. Άρα, εμέσως πλήρης σαφώς φωτογραφίζει δύο χαρτοφυλάκια. Η ναυτιλία, να θυμίσουμε ότι υπάγεται στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Μεταφορών. Οπότε δείχνει την επιλογή για δύο, αν και έχει συζητήσει, όπως ο ίδιος λέει, με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, περισσότερα χαρτοφυλάκια τα οποία η Κύπρος θα μπορούσε να αναλάβει. Έχει ξεκαθαρίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιθυμεί ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, Στέλλα, στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό γιατί, όπως ο ίδιος είπε, δεν είναι ένα νέο κράτος μέλος η Κύπρος. Έχει 20 χρόνια εμπειρίας πλέον. Έχει αναλάβει ήδη μία προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2012, να θυμίσουμε. Επίκειται και δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2026, τονίζοντας πάντως ότι ήταν και με δικές του προτροπές και παρενέσεις προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που και η ίδια αναγνώρισε την αξία της περιοχής της Μεσογείου, άρα και τη δημιουργία ενός νέου χαρτοφυλακίου. Δεν είναι μόνο η Κύπρος που εκφράζει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο, έχουμε να πούμε, Στέλλα. Η Ελλάδα ήδη εκδήλωσε ενδιαφέρον, η Ιταλία. Και μάλιστα λέγεται ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν προανήγγειλε αυτό το χαρτοφυλάκιο προκειμένου να εξευμενήσει την Τζόρτζια Μελόνι, γιατί θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ έντονα την αντίδραση, την έντονη αντίδραση που η Πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε καταθέσει στην προσυνεννοημένη επί της ουσίας επιλογή των τριών επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Προέδρου της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επικεφαλής για την Ευρωπαϊκή Διπλωματία. Και έλεγε ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε αυτό το χαρτοφυλάκιο προκειμένου να εξευμενήσει την Τζόρτζια Μελόνι και να μην κινδυνεύσει να χάσει τις ψήφους επί της ουσίας, Στέλλα, του ECR, του κόμματος ή των βουλευτών, των ευρωβουλευτών της Ιταλίας κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Είναι γνωστό ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κάλεσε ήδη τους 27 ηγέτες να αποστείλουν ονόματα. Δύο μπορούν να επιλέξουν, τα προτείνει ένα ο κάθε ηγέτης. Κάλεσε όμως ήδη να προτείνουν από δύο ονόματα, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Και πώς πάει η διαδικασία, πώς επιλέγουν ποια χώρα θα αναλάβει το κάθε χαρτοφυλάκιο και ποια πρόσωπα θα είναι στο τέλος? Αποστέλλονται, Στέλλα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ονόματα από όλα τα κράτη μέλη. Καταρτίζει το τελικό κατάλογο, αντιλαμβανόμαστε, συνεννόηση. Κάνα ένα κράτος μέλος δεν ενδιαφέρεται, πρέπει να αποστείλει. Ορίστε. Αν ένα κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτό το χαρτοφυλάκιο, θα πρέπει να αποστείλει ονόματα? Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ενδιαφέρον για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, πιστεύω, αλλά μπορεί να μην ενδιαφέρει το συγκεκριμένο που αφορά τη Μεσόγειο, παραδείγματος. Δεν θα αφορά μόνο ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο η κάθε χώρα θα ζητήσει τυχόν εκπροσώπηση ή ανάληψη αυτού του χαρτοφυλακίου. Γι' αυτό και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι συζήτησε περισσότερα χαρτοφυλάκια με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αποστέλλονται λοιπόν αυτά τα ονόματα, καταρτίζεται ένας κατάλογος και αυτό, έχω να σου πω, Στέλλα, πριν από λίγες μέρες το διαπιστώσα, ακολουθεί έγκριση αυτού του καταλόγου από τους 27 ηγέτες και στη συνέχεια παραπέμπονται για ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και περί τον Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, δικάζουμε και υπάρχει και επίσημη μορφή του νέου κολεγίου των Επιτρόπων. Στην ίδια συνέντευξη στο Πολίτικο, να σου πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορές και για το Κυπριακό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να περιμένουμε για άλλη μια νέα προσπάθεια, μια νέα πρωτοβουλία, δηλώνοντας την ετοιμότητα του να προβεί σε γενναία βήματα τους ερχόμενους μήνες, τονίζοντας ότι η μη λύση του Κυπριακού δεν είναι λύση, Στέλλα, προδάσσοντας ξανά την τεράστια σημασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει στην επίλυση του Κυπριακού. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε.